Προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μικρών Χωρών της FIBA Europe. Ποιο είναι το σχόλιο σου για τη μέχρι στιγμής πορεία που είχε η Εθνική Γυναικό στην προετοιμασία της? Η προετοιμασία μας τον τελευταίο καιρό πηγαίνει αρκετά καλά. Οι κοπέλες δουλεύουν σκληρά, βγάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό στο γήπεδο έτσι ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εικόνα που είχε Εθνική Γυναικών στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ελλάδα ήταν πολύ θετική. Ποιο είναι το δικό σου σχόλιο? Εντάξει, ήταν τρία φιλικά, ήταν αρκετά δυνατά, ειδικά σε σχέση με πέρσι. Πιστεύω ήταν πιο δυνατές οι ομάδες που αντιμετωπίσαμε. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα, πήραμε τρεις νίκες και τώρα πάμε στους επίσημους αγώνες, όπου ευελπιστούμε να πετύχουμε και εκεί νίκες. Σε μία από τις πιο νεαρές καλαθοσφαιρίστριες στην Εθνική Γυναικών, είναι και η δεύτερη σου χρονιά στην Εθνική Γυναικών, αν και παράλληλα μέλος της Εθνικής Γυναικών κάτω των 18 ετών. Θα ήθελα να μου πεις πώς ζεις τις εμπειρίες αυτές και την προετοιμασία που έχεις στη δεύτερη σου χρονιά στην Εθνική Γυναικών. Οι εμπειρίες είναι πάρα πολλές όταν συνεργάζεσαι με τις μεγαλύτερες σου. Μοιράζονται κάποιες δικές τους εμπειρίες μαζί μας και είμαι ευγνώμων που έχω αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ μαζί τους και να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στους αγώνες. Την 1η Ιουλίου που θα δώσει η Εθνική Γυναικών τον τελευταίο της αγώνα στην Ιρλανδία, η Εθνική Ανδρών θα υποδέχεται στην Κύπρο το Λουξεμβούργο στον Άγιο Δομέτιο. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους καλαθοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών και στο φίλαθλο κόσμο? Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική Ανδρών. Ελπίζω ότι θα νικήσουν και ο κόσμος πιστεύω ότι θα συμπαρασταθεί και θα γεμίσει το γήπεδο έτσι ώστε να φτάσουν στην νίκη.